Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές και όσους έχουν συνδράμει για τη διεξαγωγή του σημερινού συμποσίου. Νομίζω είναι μια χρήσιμη θεματική ενότητα για την υβριδική τηλεόραση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και μέσω του ζητήματος τηλεοπτικού αδειών, νομίζω ότι όλοι πλέον σε αυτή τη χώρα έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ψηφιακής μετάβασης, τα ωφέλη αυτής, καθώς και τις συνέπειες τυχόν άγνοιας και αδιαφορίας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στο πεδίο αυτό είναι πολλές και αλληλένδετες. Θα μπορούσα να μιλάω αρκετή ώρα για αστοχίες του παρελθόντος, για λάθη προηγούμενων κυβερνήσεων και για τον καθορισμό όσον αφορά των περιοχών απονομής και για το σχεδιασμό του χάρτη συχνοτήτων, αλλά και τη συμπερίληψη αυτών συχνοτήτων μη συντονισμένων με τις όμορες τηλεπικοινωνιακές χώρες. Νομίζω όμως ότι είναι πιο χρήσιμο και πιο σκόπιμο να μην κοιτάζουμε πίσω, αλλά να κοιτάξουμε μπροστά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα μιλήσουμε σήμερα για το μέλλον της τηλεόρασης στην Ελλάδα, το οποίο σε ένα βαθμό σχετίζεται και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας HBTV, δηλαδή της Hybrid Broadcast, Broadband Broadcast τηλεόρασης, η οποία ως τεχνολογία έχει ένα βασικό στόχο, την εναρμόνιση της μετάδοσης μέσω ευρυεκπομπής αλλά και ευρυζωνικών συνδέσεων. Την εναρμόνιση λοιπόν μέσω της ευρυεκπομπής και των ευρυζωνικών συνδέσεων των υπηρεσιών ψυχαγωγίας και ενημέρωσης σε καταναλωτές και θεατές που διαθέτουν έξυπνες τηλεοράσεις, σε top boxes και συσκευές πολλαπλών οθονών. Αποτελεί δηλαδή ένα μέσο προκειμένου το γραμμικό αλλά και το on-demand περιεχόμενο να φτάνει ταυτόχρονα στους τηλεοπτικούς μας δέχτες. Το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η υβριδική τηλεόραση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και της ευρυζωνικότητας. Παρέχει δηλαδή διαδραστικές υπηρεσίες μέσω πολλαπλών δικτύων διανομής, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία τηλεθέασης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κατανάλωση υπηρεσιών βίντεο καταπέτηση, video on demand, που περιλαμβάνει βέβαια μη γραμμικές τηλεοπτικές λύσεις διαδικτυακού βίντεο, over the top channels κτλ., εξακολουθεί να αυξάνεται, αυτό είναι μια διεθνή στάση, ότι η τηλεθέαση διεθνώς μετακινείται πέρα από το σαλόνι του σπιτιού μας, και γεγονός το οποίο οφείλεται ότι στην πολύ απλή κατάσταση ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο καταναλωτές παγκοσμίως αγοράζουν πλέον συσκευές οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν περιεχόμενο από γραμμικές αλλά και μη επιγραμμικές πλατφόρμες. Η υβριδική τηλεόραση απαιτεί πολύ λίγο χρόνο για την υλοποίηση γραμμικών και μη γραμμικών λύσεων για τους καταναλωτές, και αυτό είναι σημαντικό. Όπως επίσης σημαντικό είναι ότι έχει λιγότερες απαιτήσεις στην υλοποίηση, αφού είναι βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα, ότι παρέχει επιπλέον υπηρεσίες πάνω στη γραμμική τηλεόραση, και αυτό θα το σχολιάσω και στη συνέχεια, όσο εκκρεμεί βέβαια και αυτός ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, προσφέρει νέους τρόπους διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέρει, και αυτό επίσης σημαντικό, νέους τρόπους μέτρησης τηλεθέασης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων με ακρίβεια, και αυτό είναι ένα μεγάλο debate για τα συστήματα μέτρησης αυτή τη στιγμή, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, επιτρέπει η υβριδική τηλεόραση τη δημιουργία σε ελάχιστο χρόνο πολλαπλών over the top θεματικών καναλιών με βάση το bandwidth. Αυτά βέβαια θα τα ακούσουμε και από τους ομιλητές της θεματικής ενότητας στη συνέχεια. Να αναφέρω μόνο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της HBB TV Association, ήδη σε 25 χώρες στον κόσμο, εκ των οποίων οι 16 στην Ευρώπη, η υβριδική τηλεόραση παρέχεται ήδη στους πολίτες. Και ενώ ο αριθμός των χωρών που προσφέρουν υβριδικές υπηρεσίες συνεχώς αυξάνεται, η Ελλάδα δυστυχώς απουσιάζει από το χάρτη, και όπως συνέβη και με την ψηφιακή μετάβαση, και σε αυτόν τον τομέα έχουμε καθυστερήσει να ενσωματώσουμε την τεχνολογία της υβριδικής τηλεόρασης στη χώρα μας. Το πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι βέβαια η απουσία εμπορικού ή καταναλωτικού ενδιαφέροντος, αλλά η απουσία των αναγκαίων υποδομών
και του έμπρακτου ενδιαφέροντος από τη μεριά των παρόχων και ως ένα βαθμό βέβαια και από τη μεριά της πολιτείας. Η Ελλάδα δεν υπάρχει στο χάρτη της υβριδικής τηλεόρασης, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαμε πραγματικά ενδιαφερθεί να μπούμε σε αυτό το χάρτη. Παραλαμβάνω όμως μέχρι σήμερα, διότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να πω ότι σύντομα το τηλεοπτικό τοπίο στην Ελλάδα θα αλλάξει και μάλιστα στο συγκεκριμένο τομέα που συζητάμε, με την πρωτοβουλία όχι κάποιου ιδιώτου παρόχου, αλλά του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΡΤ. Η πλατφόρμα υβριδικών υπηρεσιών της ΕΡΤ είναι κατ' ουσίαν έτοιμη. Οι άνθρωποι της ΕΡΤ με υπομονή, στοικότητα και βρίσκονται σήμερα μαζί μας, έχουν κάνει έναν μεγάλο αγώνα δρόμου τους τελευταίους μήνες για να ολοκληρώσουν το πακέτο υπηρεσιών τους και τα αποτελέσματα είναι ήδη σε θετική κατεύθυνση. Οι υβριδικές υπηρεσίες της ΕΡΤ έχουν εγκριθεί ήδη από την εταιρεία LG και μπορούν να γίνουν άμεσα διαθέσιμες. Επίσης, τις έχει εγκρίνει η εταιρεία Sony και θα τις ενεργοποιήσει το 2018. Τέλος, οι εταιρείες Samsung και Panasonic είναι σε διαδικασία ελέγχου ορθότητας των υπηρεσιών. Πολύ σύντομα, λοιπόν, η ΕΡΤ θα γίνει ο πρώτος πάροχος υβριδικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλοι πάροχοι. Και όπως άλλωστε συμβουλεύει και τα μέλη της και η ABU, τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα θα πρέπει να επενδύσουν στην υβριδική τηλεόραση. Όχι μόνο γιατί οι online υπηρεσίες τους είναι συνήθως ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς στο κοινό, αλλά και γιατί σε συνδυασμό με το σοβαρό περιεχόμενό τους και με μια σοβαρή στρατηγική, τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία θέασης. Ταυτόχρονα, είναι υποχρέωση της πολιτείας να στηρίξει έμπρακτα την τεχνολογική αναβάθμιση που θα επιφέρει η έναρξη λειτουργίας της υβριδικής τηλεόρασης, εισάγοντας το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την καινοτομία, αλλά και θα προστατεύει στο ακέραιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα προσωπικά δεδομένα και το δικαίωμα των τηλεθεατών στην ιδιωτικότητα. Οπότε νομίζω μπορούμε να αναμένετε και εξελίξει και σε αυτό το πεδίο. Κλείνοντας, να υπενθυμίσω πως η υβριδική τηλεόραση είναι η φυσική συνέχεια της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και σε μεγάλο βαθμό συνιστά την απάντηση των broadcaster στην επέλαση των over-the-top παρόχων. Και αυτό, σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, μεταφράζεται, κατά την άποψή μας, στο ότι όποιος πάρει άδεια σήμερα για επίγεια ψηφιακή υβρη εκπομπή, στο διαγωνισμό, ο οποίος σύντομα ελπίζουμε και πρέπει να διεξαχθεί από το ΕΣΟΥΡΟΥ, αποκτά και ένα προφανές προβάδισμα και για την υβριδική εποχή. Υπό αυτή την έννοια, η πολυτάραχη ιστορία της χορήγησης αδειών σε τηλεοπτικά κανάλια παίρνει μια νέα τροπή, αποκτά μια νέα διάσταση. Η χορήγηση άδειας εκπομπής σήμερα ανοίγει το δρόμο και για τα κανάλια του μέλλοντος. Αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο τίμημα. Οι άδειες δεν δίνονται δωρεάν, γιατί αφορούν τη χρήση ενός σπάνιου δημόσιου αγαθού των συχνοτήτων. Και ίσως είναι αυτό το τόσο κρίσιμο σημείο, το τίμημα δηλαδή, που έκανε και τις προηγούμενες κυβερνήσεις να αποφύγουν με κάθε δυνατό τρόπο να εκπληρώσουν αυτή τη συνταγματική υποχρέωση απονομής αδειών στους παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τη μία και μοναδική φορά που έτσι έλαχε, ας πούμε, η μοίρα και η ιστορία να διενεργήσουμε το διαγωνισμό πέρσι, και όταν έγινε σαφές ότι υπάρχει πολιτική βούληση να μπει τάξη στο τηλεοπτικό πεδίο, όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι συνειδητοποίησαν πως βρίσκονται μπροστά στη μοναδική πιθανόν ευκαιρία να αποκτήσουν κανάλι με νόμιμη άδεια, το τίμημα εκτοξεύθηκε σε ύψη που τότε έμοιαζαν δυσθεώρητα. Σήμερα, και με δεδομένο ότι η υβριδική τηλεόραση στην Ελλάδα είναι πρώτο πυλόν, τολμώ να πω ότι τα 250 εκατομμύρια που μαζέψαμε πέρσι δεν πρέπει να φαντάζουν και τόσο δυσθεώρητα. Και θεωρώ δεδομένο πως και στον επικείμενο διαγωνισμό του ΕΣΟΥΡΟΥ για την αδειοδότηση, οι εξελίξεις που συζητάμε σήμερα θα ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να καθοριστεί και το αντίστοιχο αρχικό τίμημα της δημοπρασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.